Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το μεγάλο χτύπημα που ετοίμαζε η νέα γενιά τρομοκρατών, θηριώδης η βόμβα που αν έσκαγε θα προκαλούσε τεράστια καταστροφή. Η ενέργεια ήταν προγραμματισμένη να γίνει άμεσα. Ακατάλληλη για διαμονή η πολυκατοικία, κλιμάκιο της πολεοδομίας ελέγχει τη στατικότητά της. Ένταλμα σε βάρος της 30χρονης συντρόφου του συλληφθέντα. Προς εκρηκτικό συνέδριο βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νικήτρια στην εκλογή συνέδρων εμφανίζεται η πλειοψηφία. Fake τα αποτελέσματα, λέει χαρακτηριστικά ο Κασελάκης. Οι τελευταίες ώρες σε μία από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Στη μεσαία τάξη και στους αναποφάσεις τους, ποντάρει Κάμαλα Χάρις. Οι πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα και ο φόβος της επόμενης ημέρας. Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός παραγωγός και τραγουδοποιός Quincy Jones. Συγκίνηση στην παγκόσμια μουσική σκηνή για τον θρύλο που είχε συνεργαστεί από τον Frank Sinatra μέχρι τον Michael Jackson. Για θηριώδη βόμβα με συμπυκνωμένη εκρηκτική ύλη έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξεράγει στους αμπελοκήπους. Τον χρόνο που θα τοποθετούσαν τη βόμβα, αλλά όχι το σημείο, φαίνεται να έχουν προσδιορίσει οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Θα τοποθετούσαν τη βόμβα το βράδυ της Πέμπτης. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν κάποια στοιχεία που δείχνουν ομοιότητες με την υπόθεση της τοποθέτησης βόμβας έξω από τα ΜΑΤ στο Γουδί, λένε οι αρχές. Την ίδια ώρα αναμένεται η έκδοση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης για την 30χρονη καταζητούμενη που αναχώρησε για την Ελβετία 2 ημέρες πριν την έκρηξη. Για θηριώδη βόμβα που θα προκαλούσε μεγάλη καταστροφή, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είναι μια θηριώδης βόμβα, η οποία ήταν συμπυκνωμένη, με συμπυκνωμένη εκρηκτική ύλη. Η ακριβή σύστασή της θα μας τη δείξει τα εργαστήρια τις επόμενες ώρες, υποθέτω. Αλλά το βέβαιο είναι από την καταστροφή που προκάλεσε και ουσιαστικά κατέστησε μια ολόκληρη πολυκατοικία ακατάλληλη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των πυροτεχνουργών της Ελλάς, από την εικόνα καταστροφής που αντίκρισαν στη Γιάφκα των Αμπελοκήπων, θεωρούν ότι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός των τρομοκρατών αποτελούνταν από 5 κιλά εκρηκτικής ύλης, πιθανότατα αμμόνιο, δυναμίτιδα ή ζελατοδυναμίτιδα και έναν χρονοδιακόπτη τύπου κουπατάν. Είδατε τα αποτελέσματα του διαμερίσματος. Φανταστείτε τώρα να καεί μέσα σε μια περιοχή που μπορεί να περνάει κόσμος, δεν ξέρουμε που θα την τοποθετούσαν κτλ. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Η βόμβα θυμίζει στους αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής την αποτυχημένη προσπάθεια βομβιστικής επίθεσης έξω από την έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί τον περασμένο Δεκέμβριο. Και τότε οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει ίδιο χρονοδιακόπτη και ίδιες εκρηκτικές ύλες. Εγώ πιστεύω ότι συνδέονται, υπάρχουν συνδετικοί κρίκοι. Πρώτον, μπήκε μια βόμβα έξω από τα ΜΑΤ. Είδαμε ότι ο χρονοδιακόπτης που ήταν στη βόμβα, που ήταν έξω από τα ΜΑΤ, υπήρχε ίδιος πανομοιότυπος χρονοδιακόπτης μέσα στη Γιάφκα. Ένας χρονοδιακόπτης τύπου κουπατάν που είχαν οι παλιές κουζίνες, που λειτουργούσαν σαν ρολόι και ξαφνικά έμπαινε ένα ξυπνητήρι. Αυτό είναι η ενεργοποίηση της βόμβας. Οι πυροτεχνολογοί έξω από τα ΜΑΤ κατάφεραν να παίρνουν στα εργαστήρια τη βόμβα όπως ακριβώς την πήγαν οι τρομοκράτες εκεί. Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για τη διασύνδεση των δύο υποθέσεων είναι η κατάθεση του ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος είπε ότι η καταζητούμενη του είχε ξαναζητήσει και στο παρελθόν τα κλειδιά του διαμερίσματος της οδού Αρκαδίας την ίδια περίοδο. Η 31χρονη μου είχε ξαναζητήσει και στο παρελθόν τα κλειδιά του διαμερίσματος της οδού Αρκαδίας τον περασμένο Δεκέμβριο. Την Πέμπτη το βράδυ κλειδώνει ως η πιθανότερη ημερομηνία που είχαν αποφασίσει οι τρομοκράτες να τοποθετήσουν την βόμβα στο στόχο τους. Μιλάμε για μια μεγάλη έκρηξη και εκτός από τη συλλογή γενετικών υλικών έπρεπε να συλλέξουμε και στοιχεία γύρω από τη βόμβα που εξεράγει για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε με άλλες περιπτώσεις.
Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής οδηγήθηκαν σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα από την κατάθεση του 39χρονου συλληφθέντα, ο οποίος αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στην Ελβετία του είχε πει το προηγούμενο πρωί να παραδώσει τα κλειδιά πίσω στον ιδιοκτήτη. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν. Η σύντροφός μου έφυγε για μεταπτυχιακό στο Βερολίνο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελβετία. Μου είπε το επόμενο πρωί να παραδώσω τα κλειδιά στη μητέρα του 35χρονου που μένει στην Αγία Παρασκευή. Αλλά δεν πρόλαβα γιατί έγινε η έκρηξη. Πάντως από την έως τώρα έρευνα των τεχνικών εργασιών. Η πολυκατοικία κρίνεται ακατάλληλη για διαμονή. Στην πολυκατοικία των Αμπελοκήπων βρίσκεται κλιμάκιο της πολεοδομίας για να πραγματοποιήσει έλεγχο της στατικότητας του κτηρίου. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στο σημείο για να μας πει, Σπύρο, τι θα γίνει με τους ένικους της πολυκατοικίας. Καλό μεσημέρι και πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του κλιμακίου της πολεοδομίας. Σπιθαμή προς Σπιθαμή, ένας εξονυχτικός έλεγχος σε όλη την πολυκατοικία που έχει υποστεί πολύ μεγάλες φθορές. Τουλάχιστον τρία είναι τα διαμερίσματα που έχουν διαλυθεί εντελώς, ενώ οι φθορές έχουν επεκταθεί και στα άλλα διαμερίσματα. Δεν έχουμε επίσημο πόρισμα ακόμη από την πολεοδομία, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το κτίριο θα κριθεί ακατάλληλο για διαμονή. Έναν εφιάλτη ζουν οι κάτοικοι του κτηρίου το τελευταίο πενταήμερο από την Πέμπτη το μεσημέρι και έπειτα, καθώς έχουν ξεσπιτωθεί όσοι έχουν κάποιον συγγενή μένουν εκεί. Πρόκειται για περίπου 40 οικογένειες οι οποίες έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν σπίτι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν είχαν κάποιον να μείνουν και έχουν πλέον μένουν σε ξενοδοχείο με έξοδα της Αντιτρομοκρατικής. Περιμένουν επίσημη ενημέρωση και οι ίδιοι για το τι μέλη γενέστε και τι πρόκειται να γίνει μετά, που μπορούν να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι εφόσον κριθεί ακατάλληλο το σπίτι τους. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τα πράγματά τους. Κάποιοι ηλικιωμένοι μας έλεγαν νωρίτερα ότι δεν πρόλαβαν καν να πάρουν τα φάρμακά τους από τα διαμερίσματά τους και πλέον το κτίριο φυλάσσεται. Δεν μπορεί κανένας να μπει να πάρει κάτι από το διαμέρισμά του. Και έζησαν τον τρόμο οι άνθρωποι και ξεσπιτώθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, μία ανάσα πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Σε θρίλερ εξελίσσεται η μάχη των δύο υποψηφίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των μεταναστών, τους οποίους χαρακτηρίζει τρομοκράτες και εγκληματίες, ενώ η Καμάλα Χάρις προτρέπει τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες. Σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη για να μας πει τι περιμένει η Τουρκία. Τον Σπύρο Μουζακίτη, ο οποίος θα μας πει τι δείχνει η δημοσκόπηση του NBC, ενώ κοντά μας βρίσκεται και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Να δούμε πρώτα το βίντεο και επιστρέφουμε στις συνδέσεις μας. Την ώρα που οι Αμερικάνοι μετρούν αντίστροφα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίσει τις ξενοφοβικές του απόψεις από την κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια. She has violated her oath, eradicated our sovereign border and unleashed an army of gangs and criminal migrants. I mean, we have migrants pouring in here by the tens of thousands that are criminals from jails. From mental institutions, terrorists. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί μάλιστα και στον Έλληνα στάρ του NBA Γιάννη Αντετοκούμπο, αμφισβητώντας την ελληνικότητά του, κάτι που ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα δεν αφήνει να μείνει αναπάντητο. But why would you think the answer is to vote for someone who has a long history of demeaning and disregarding your communities, whose family business was sued for not renting to folks that look like you? Who cannot apparently understand how an NBA superstar could be both Greek and black. Μάλιστα, ο Τραμπ από την Πενσιλβάνια επέκρινε την εκλογική διαδικασία, μιλώντας ξανά για πιθανότητες νοθείας, μόλις μία μέρα πριν από τις κάλπες. There's only one reason you don't want voter ID. There's only one reason, and that's to cheat. There is no other reason, and they do cheat. Δήλωσε μάλιστα πως μετάνιωσε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, μία ήττα όμως που ουδέποτε αναγνώρισε. We had the safest border in the history of our country the day that I left. I shouldn't have left. Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, η Καμάλα Χάρις προτρέπει τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες. Hey everyone, election day is Tuesday, November 5th. And yes, this race is going to be tight, but we are going to win. And one of the reasons why is you're gonna vote. Ξεκινάει μάλιστα την προεκλογική της ομιλία στο Μίσιγκαν, υποσχόμενη πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza.
Την ίδια ώρα, ο Τιμ Walz, υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών με την Κάμαλα Χάρις, αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε να γίνει δικτάτορας. And they're going to ask, when everything was on the line and the American experiment was on the line and there was somebody running who asked to be a dictator and to overturn the Constitution and talk about using the military against our own people, what did you do to stop that from happening? And you're going to be able to say every damn thing we could. Οι προεδρικές εκλογές με τις κρίσιμες κάλπες να ανοίγουν αύριο εξελίσσονται σε θρίλερ μέχρι τέλους. Απόλυτο ντέρμπι μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ δείχνει δημοσκόπηση του NBC Σπύρο Μουζακίτη. Ακριβώς, Ιωάννα, καθώς απομένουν λίγες ώρες από την κρίσιμη κάλπη για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η τελική δημοσκόπηση του Αμερικανικού δικτύου NBC δείχνει πως Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνουν ποσοστό και οι δύο 49%. Πρόκειται για μία ακόμα δημοσκόπηση που δείχνει πως ο νικητής των εκλογών θα κριθεί στο νήμα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου NBC, η Χάρις κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους ψηφοφόρους της μεσαίας τάξης, ενώ την ίδια στιγμή παίρνει πόντους και από τη θέση της για τις αμβλώσεις. Από την άλλη πλευρά, τον Ντόναλντ Τραμπ στηρίζουν τα 2/3 των ψηφοφόρων που πιστεύουν ότι το έθνος κατευθύνεται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα έχει και στον τομέα της οικονομίας και του κόστου ζωής. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τώρα, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, πριν από λίγο, κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις αμερικανικές εκλογές με αφορμή την ιδιωτική συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Μάικ Πομπέο. Ναι, και περιέγραψε εμπολής αυτό που αποτελεί και το βασικό αφήγημα το κυβερνητικό εδώ στην Αθήνα, η οποία προφανέστατα έχει στραμμένες τις κεραίες της στις αμερικανικές κάλπες, ότι δηλαδή όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είναι τέτοια η πρόοδος που έχει συντελεστεί την τελευταία πενταετία στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ταυτοχρόνως με αφορμή και τη συνάντηση που προανέφερες εσύ του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Πομπέο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Πομπέο, να υπενθυμίσουμε ότι αναμένεται να καταλάβει ένα πολύ κρίσιμο πόστο στην περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τέτοιους διάβλους επικοινωνίας και με τα δύο στρατόπεδα, οπότε σε όλα τα σενάρια η Αθήνα είναι καλυμμένη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως αποτυπώθηκε την εικόνα, χειροκροτήθηκε και από τις δύο πλευρές του Κογκρέσου, διατηρεί στενές σχέσεις με σημαίνοντα πρόσωπα και του ενός και του άλλου κόμματος. Ότι η Ελλάδα προφανώς θα σεβαστεί την ετοιμιγορία των Αμερικανών πολιτών και θα συνεργαστεί με τον επόμενο ή την επόμενη Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις αμερικανικές εκλογές περιμένει με αγωνία και η Τουρκία, με την τουρκική κυβέρνηση να κρατάει στάση αναμονής χωρίς να εκφράζει δημόσια υποστήριξη σε κάποιον υποψήφιο. Την ίδια ώρα, Νίκο Νανούρη, ο Χακάν Φιντάν, ανησυχεί ότι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών θα ενθάρρυνε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να επεκτείνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα. Πράγματι, ο Χακάν Φιντάν λοιπόν έθεσε επιτάπητο τη συζήτηση που θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα των Αμερικανικών εκλογών με τον επόμενο ή επόμενη ένικο του Λευκού Οίκου. Και ουσιαστικά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Χουριέτ εξέφρασε τους προβληματισμούς της Τουρκίας για την επόμενη μέρα των Αμερικανικών εκλογών. Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς, λοιπόν, Ιωάννα, είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και με τον Χακάν Φιντάν εκφράζει την ανησυχία ότι ανάλογα το αποτέλεσμα. Ίσως ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ενθαρρυνθεί και επεκτείνει τον πόλεμο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αναφέρει χαρακτηριστικά λοιπόν ότι ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η επεκτατική στρατηγική του Νετανιάχου στην περιοχή μπορεί να αυξηθεί. Ο Νετανιάχου ενδέχεται να λάβει μέτρα για την εξάλληψη των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση, λέει ο Χακάν Φιντάν, αυξάνεται η πιθανότητα επέκτασης της σύγκρουσης σε άλλες χώρες. Την ίδια ώρα, Ιωάννα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και σε θέματα τρομοκρατίας, στέλνοντας μήνυμα στην επόμενη Αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει να στηρίζει το ΠΚΚ και τους Κούρδους της Συρίας, τους οποίους η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Τώρα, εδώ, όπως το είπες και εσύ νωρίτερα, κρατάνε μια ουδέτερη στάση. Περιμένουν το αποτέλεσμα. Η πιο πρόσφατη θέση ήταν πριν από λίγους μήνες του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ευχήθηκε ο επόμενος πρόεδρος να μην αποδειχτεί χειρότερος από τον προηγούμενο, αναφέροντας ότι και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι έχουν δυσαρεστήσει στο παρελθόν την Τουρκία. Αναλυτές εδώ θεωρούν ότι ενδεχομένως μια εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ίσως ξεπαγώσει το αμερικανοτουρκικό διάλογο, ο οποίος πέρασε από δύσκολες φάσεις τα τελευταία 4 χρόνια επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι, Ιωάννα, αυτοί που θεωρούν ότι με τη δεδομένη τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ και του Ταγίπ Ερντογάν στη Χαμάς, ίσως
παρουσιαστούν πολλά αγκάθια στη μεταξύ τους συνομιλία, ενώ υπάρχει και η άποψη που αναφέρει ότι η Κάμαλα Χάρις θα ακολουθήσει μια πιο συνετή και προβλέψιμη πολιτική σε σχέση με τον πάντα πρόβλεπτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Επίθεση με τσεκούρι σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού. Βάσο Μητρομάρα, ένα από τα θύματα, ακροτηριάστηκε στο χέρι. Γνωρίζουμε τα αίτια της συμπλοκής. Η αστυνομία, Ιωάννα, σύμφωνα με διεθνή μέσα, έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκαθούν οι συνθήκες που είχαν σαν κατάληξη το συγκεκριμένο συμβάν. Ενώ δεν έχουν γίνει πληροφορίες γνωστές, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, σχετικά με το αν συνελήφθη κάποιο άτομο. Τώρα, όσο για το χρονικό, να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν περίπου στις 8 τοπική ώρα στο σταθμό Ζουάρ Λαφιέρ, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Παρισιού, όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ πολλών ανθρώπων για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Ένα από τα θύματα, όπως ανέφερες και εσύ, έχει ακροτηριασμένο χέρι και ένα άλλο φέρει ανοιχτό τραύμα στο κεφάλι από τσεκούρι. Ενώ δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπάρχει έντονη ανησυχία μετά από το συγκεκριμένο συμβάν, ενώ οι αρχές αναμένεται να αυξήσουν τα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθούν, Ιωάννα, παρόμοια περιστατικά. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, φοιτητές και μαθητές βγήκαν στους δρόμους. Συγκέντρωση πραγματοποιούν από τις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια, ενώ γίνονται συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Φάνη Καραμπατσάκη, τι ζητάνε? Είναι σε εξέλιξη πορεία από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι το συλλαλητήριο. Η κεφαλή της πορείας βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος αυτή τη στιγμή. Είναι μαζική συμμετοχή, είναι εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές με κλειστά τα σχολεία που βρίσκονται παίρνουν μέρος σε αυτό το συλλαλητήριο, το οποίο έχει ξεκινήσει από τα Προπήλαια, έχει περάσει από τη Σταδίου η πορεία και τώρα θα στρίψει την Όφθονος, θα κατευθυνθεί στην Αμαλία, θα περάσει μπροστά από τη Βουλή και θα καταλήξει πάλι στα Προπήλαια. Όλοι οι δρόμοι υπέρυξ των Προπηλαίων και όλοι οι δρόμοι που σας προανέφερα παραμένουν κλειστοί από την τροχέα. Συμμετέχουν επίσης στο συλλαλητήριο αυτό εκπρόσωποι δασκάλων, καθηγητών και γονέων, ενώ γίνονται σε 40 πόλεις αντίστοιχα συλλαλητήρια. Οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ενώ διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις τμήματων και τις αποβολές. Και οι φοιτητές ζητούν να μην υποβαθμίζεται η δωρεάν παιδεία, μάλιστα, να ενισχυθούν αντίθετα τα πανεπιστήμια, η πλατφόρμα των μεταγραφών, καθώς και να αναβαθμιστούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Στο Ναύπλιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της περιοχής. Νωρίτερα, Αλεξάνδρα Καημένου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στα σοκάκια της πόλης, ενώ είδε και τα έργα που γίνονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ναι, και είδε και τα έργα που υλοποιούνται στην πόλη, Ιωάννα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και την εξέλιξη της αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στην παραλία του Ναυπλίου. Μαζί του, πρέπει να σου πω, πως είναι κλιμάκια των Υπουργείων Τουρισμού, Πολιτισμού και Μεταφορών και Υποδομών. Αυτή την ώρα, λοιπόν, μιλάει στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Αργολίδα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της περιοχής θα δοθούν 534 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος των χρημάτων αυτών να πηγαίνουν σε έργα υποδομών. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα κάνει και μία αναφορά στην οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα στις μειώσεις φόρων που έρχονται, μας έχει έτσι και αλλιώς ήδη προειδεάσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Το κλίμα διάσπασης που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώθηκε στην εκλογή συνέδρων, καθώς τόσο η πλευρά της πλειοψηφίας, όσο και εκείνη του Στέφανου Κασελάκη, υποστήριξαν πως βγήκαν νικητές από τις εκλογικές διαδικασίες του Σαββατοκύριακου. Όλα αναμένονται να κριθούν στο συνέδριο, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν την Παρασκευή. Βαθιά διχασμένο σε όλα τα επίπεδα μοιάζει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με το συγκρουσιακό κλίμα να έχει μεταφερθεί και στη βάση, όπως φάνηκε και στη διαδικασία εκλογής συνέδρων, όπου υπήρξαν καταγγελίες για απόπειρα νοθείας αλλά και βιοπραγίας. Η πλειοψηφία και ο Στέφανος Κασελάκης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους στο συνέδριο, καθώς και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι βγήκαν νικήτριες και εξασφάλισαν την πλειοψηφία των συνέδρων. Έχουν την πλειοψηφία. Πάμε στο συνέδριο, λοιπόν, με τους εκλεγμένους μας συνέδρους, κανονικά και δημοκρατικά. Ο Στέφανος Κασελάκης απόψε παραδέχθηκε την ήττα του, θριαμβολογώντας για αυτήν. Καλή τύχη στον ίδιο και στο business friendly κόμμα του. Η εικόνα σύγκρουση που έδωσε και αυτή η εσωκομματική αναμέτρηση προκαλεί σε αρκετά στελέχη έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κόμματος, με τον Διονύση Τεμπονέρα να τον εκφράζει μέσω του Action 24. Από τη χθεσινή διαδικασία δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Δυστυχώς είναι όλοι χαμένοι. Και κυρίως είναι χαμένη και η αριστερά, αλλά και ο προοδευτικός χώρος, ο οποίος θα κάνει αρκετό χρονικό διάστημα να αναταχθεί και να συνέλθει
μέσα από ένα έτος βαθιάς πολιτικής ρύθμισης και από ιδεολογικοποίησης. Την ίδια στιγμή, στελέχη από τα δύο στρατόπεδα εξακολουθούν να ερίζουν για το ποιος εξέλεξε τους περισσότερους συνέδρους, κάτι που εκ των πραγμάτων θα φανεί σε λίγες ημέρες στο συνέδριο. Τα δύο τρίτα των συνέδρων είναι με τις απόψεις της πλειοψηφίας. Πώς γίνεται όλη τη μέρα να καταγγέλεις πραξικοπήματα, κολπάκια το ένα το άλλο και το βράδυ να θριαμβεύεις εκλογικά. Γίνονται και τα δύο. Η πλευρά την οποία στήριξα και στηρίζω φυσικά με τον Στέφανο Κασελάκη υπερίσχυσε σημαντικά. Δεν θα μπω σε ποσοστά. Η πλειοψηφία ισχυρίζεται ότι ο Στέφανος Κασελάκης προετοιμάζει το έδαφος για την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία δικού του κόμματος. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με το κλίμα να είναι εκρηκτικό. Γνωρίζουμε, Αντώνη Γκιώκα, πόσοι προσήλθαν συνολικά να ψηφίσουν. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα πρακτικά από όλες τις οργανώσεις Ιωάννα στην Κουμουνδούρου και η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου τα συγκεντρώνει για να έχει τον αριθμό. Η Κουμουνδούρου αποφεύγει λοιπόν να δώσει αριθμό ψηφισάντων, όμως πληροφορίες από χθες αναφέρουν ότι ξεπέρασε κατά πολύ τις 20.000 και δεν αποκλείεται να προσεγγίσει και τις 30. Βέβαια, αυτό ξαναλέμε, είναι πληροφορίες που προέρχονται από τα στρατόπεδα τόσο της πλειοψηφίας όσο και του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός νικητής των εκλογών των χθεσινών και ότι στο συνέδριο θα μπορέσει να ανατρέψει όλες τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται ο αριθμός των πληρωμών με κάρτα, με ολοένα και περισσότερους πολίτες να χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα για τις πληρωμές τους σε καθημερινή βάση, ακόμα και για συναλλαγές μικρής αξίας. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών βλέπουν θετικά τη χρήση των χρεωστικών καρτών, ωστόσο ζητούν μείωση της τραπεζικής προμήθειας, η οποία φτάνει και τα 2 ευρώ. Πληρώνουν τα πάντα με κάρτα οι περισσότεροι πολίτες, καθώς το πλαστικό χρήμα έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα, ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που ακόμα και για τον καφέ τους θα χρησιμοποιήσουν τη χρεωστική τους κάρτα. Κάρτα πάντοτε. Δεν έχω σπάνια μετρητά, επειδή πληρώνω με στην κάρτα και δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα βγάλω, γι' αυτό το λόγο. Ακόμα και για τον καφέ κάρτα πάντα, ναι. Την ίδια ώρα οι επιχειρηματίες βλέπουν θετικά τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS και την ευρεία χρήση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από τους καταναλωτές για τις αγορές. Τους, ωστόσο ζητούν να μειωθούν οι προμήθειες των τραπεζών στις συναλλαγές προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των καταστημάτων τους. Βλέπουμε ότι έχουμε 20 εκατομμύρια κάρτες στα χέρια των συμπολιτών μας. Πάρα πολύ θετικό. Η διαδικασία απλοποιείται. Τι θα γίνει όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία? Σε κάθε 100 ευρώ που πληρώνουμε στο κατάστημα, 1 ή 1,5 ευρώ πηγαίνει αυτόματα στην τράπεζα. Αυτό το 1 ή 1,5 ευρώ ή 2 ευρώ που πηγαίνει στην τράπεζα φεύγει από το ταμείο της επιχείρησης, άρα δυσκολεύει την βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2024, ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες άγγιξε τα 1,185 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Χρησιμοποιούμε τις κάρτες, το πλαστικό χρήμα που λέμε. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί τις κάρτες καθημερινά για τις συναλλαγές του, ακόμα και για αγορές μικρής αξίας. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός και των χρεωστικών και των πιστωτικών, βλέπουμε και τα δύο, αλλά κυρίως των χρεωστικών καρτών και συναλλαγές μέσω αυτών. Ο αριθμός των συναλλαγών. Πρέπει να σας πω επίσης ότι φαίνεται ότι η μέση συναλλαγή ανά κάρτα να είναι σχετικά χαμηλότερη από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται συναλλαγές ακόμα και για μικροποσά. Παρά την αυξανόμενη χρήση του ψηφιακού χρήματος στις συναλλαγές πάντως, η διαρκής ενημέρωση των πολιτών φαίνεται πως απέδωσε καρπούς και τα περιστατικά απάτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές μειώθηκαν, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2024 καταγράφηκαν 196.535 απάτες, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2023 208.345, μια μείωση της τάξης του 6%. Η επιφύλαξη έγκυται στο εξής στοιχείο, ότι όταν μιλάμε για τις απάτες τις διαδικτυακές ή στο ψηφιακό περιβάλλον, δεν υπάρχει μια πλήρη στατιστική απεικόνιση για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις απάτης, άρα ενδεχομένως τα στοιχεία αφορούν τις καταγεγραμμένες, ένα μέρος από τις καταγεγραμμένες απάτες. Ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της απάτης είχαν και οι εκστρατείες ενημέρωσης από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Φωτιά πήρε το πρωί ένα αυτοκίνητο στον Κηφισό. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση, Σοφία Ορφάνου. Ταλαιπωρήθηκαν πάλι πολύ οι οδηγοί.
Η φωτιά, Ιωάννα, ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί στην οδό Δυραχείου. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Οι διερχόμενοι οδηγοί, μάλιστα, έβγαζαν και με τα κινητά τους τηλέφωνα την κατάσταση που επικρατούσε στο σημείο. Βλέπουμε το αυτοκίνητο που έχει λαμπαδιάσει στις φλόγες, αλλά και ουσιαστικά τους μαύρους καπνούς που είχαν πνίξει την ατμόσφαιρα. Στο σημείο, όπως ενημερωθήκαμε από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο και δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Ευτυχώς, ενώ οι αστυνομικοί αρχές διεξάγουν έρευνες για να δούνε πώς ακριβώς προκλήθηκε η φωτιά στο όχημα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα περιστατικά κρέας μέθης ανηλίκων. Μέσα σε λίγες ώρες, μαθητές από Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Άρτα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία μεθυσμένοι. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 56χρονος, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί επέτρεψε την είσοδο στο μπαρ αλλά και τους άφησε να πιούν αλκοολούχα ποτά. Και στο Ρέθυμνο είχαμε μία σύλληψη ενός ατόμου που πούλησε αλκοόλ σε μία 15χρονη μαθήτρια λυκείου. Η ανήλικη είχε αγοράσει μία φιάλη βότκα από περίπτερο της πόλης για να τη χρησιμοποιήσει σε σχολικό πάρτι. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με ανήλικους που τα Σαββατοκύριακα προτιμούν τα μπαρ και τα αλκοολούχα ποτά αντί για τις πλατείες, τα αναψυκτικά και το παιχνίδι. Μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες σε Θεσσαλονίκη, Άρτα και Κρήτη, 5 παιδιά διακομίστηκαν σε κατάσταση ακραίας μέθης σε νοσοκομεία. Η χρήση του αλκοόλ και η κατάχρηση του αλκοόλ και η προοδευτική εγκατάσταση εξάρτησης από το αλκοόλ όλο και κατεβαίνει ηλικιακά. Τα ξημερώματα της Κυριακής στην Θεσσαλονίκη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα που βρίσκεται στην παραλία, τρεις ανήλικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 56χρονος υπεύθυνος του καταστήματος επέτρεψε την είσοδο στο κατάστημα σε δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών και σε ένα 14χρονο κορίτσι και τους επέτρεψε να καταναλώσουν αλκοολούχα ποτά. Το να επεμβαίνει λοιπόν εκεί μία νευροτρόπος ουσία εγκυμονεί ιδιαίτερες συνέπειες καταρχάς για την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο 56χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Για το συμβάν διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες και άλλων εργαζομένων στο μπαρ. Σε κάθε περίπτωση, ας γνωρίζουν αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο και προσφέρουν αλκοόλ σε ανήλικους, ότι εκτός από την παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου που κάνουνε, εκθέτουν και τους ανήλικους σε κίνδυνο, γεγονός που είναι ποινικό αδίκημα του ποινικού κώδικα και θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Το βράδυ της Κυριακής ένα ανήλικο κορίτσι βρισκόταν σε σχολικό πάρτι στο πρώτο γενικό λύκειο Ρεθύμνου, όταν κάποια στιγμή πήγε σε κοντινό περίπτερο με σκοπό να προμηθευτεί αλκοολούχο ποτό. 21χρονη υπάλληλος του περιπτέρου πούλησε αλκοόλ στην νεαρή. Η 15χρονη κατανάλωσε το ποτό και ξεκίνησε να μην αισθάνεται καλά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κατάσταση οξείας μέθης. Η υπάλληλος του περιπτέρου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου και σωματική βλάβη από αμέλεια. Μεταφέρθηκε με ΚΑΒ 15χρονη σε κατάσταση σοβαρής μέθης και νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο. Ευτυχώς είναι τώρα καλά στην υγεία της. Στο νοσοκομείο της Άρτας κατέληξε ανήλικος μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ και αφού του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο. Η αστυνομία συνέλαβε τον υπεύθυνο του καταστήματος διασκέδασης, όπου ήταν ο ανήλικος μαζί με δύο ακόμη συνομιλικούς του, καθώς και ένα σερβιτόρο στο ίδιο μπαρ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ιερέας για τον ξυλοδαρμό της 17χρονης κόρης του μπροστά στην ανήλικη αδερφή της, Φέδωνα το Μόσογλου. Είχαμε τη σύλληψη ενός ιερέας μετά από μήνυση που υπέβαλε 17χρονη κόρη του για άσκηση σωματικής βλάβης. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του παπά ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου μέλους της οικογένειας με την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης να ζητά να εκταχθεί αντίγραφο της δικογραφίας και να τεθεί υπόψη του Εισαγγελέα Ανηλίκων. Σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει η 17χρονη, το περιστατικό συνέβη μετά από καυγά που είχε με τον πατέρα της, όταν εκείνος τη χαστούκησε δύο φορές μπροστά στα μάτια της 15χρονης αδερφής της. Να πούμε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα χωριό
της Θεσσαλονίκης, όπου διαμένει ο ιερέας μαζί με τα 4 από τα 5 ανήλικα παιδιά του. Στη συνέχεια, μετά τη σύλληψή του, ο ιερέας υπέβαλε μήνυση κατά της 17χρονης της κόρης του, η οποία αυτή τη στιγμή αναζητείται. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα. Δεκάδες μετασεισμοί καταγράφηκαν στην περιοχή των Νέων Μουδανιών μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα και καταγράφουν όλα τα στοιχεία. Δεν γνωρίζουν αν είναι ο κύριος σεισμός. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν ζημιές, ενώ οι κάτοικοι είναι αναστατοί. Κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που χτυπά τη Χαλκιδική ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στις 7:03 πρώτα λεπτά το απόγευμα της Κυριακής. Προϊόντα πέφτουν από τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ποτίδεας. Ενώ στα Νέα Μουδανιά ακούγεται ένας έντονος θόρυβος την ώρα της σεισμικής δόνησης. Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού που ταρακούνησε τη Χαλκιδική, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα νότια των Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής και το εστιακό βάθος ορίστηκε στα 16 χιλιόμετρα. Έντονη αναστάτωση προκάλεσε τον μπαράζ μετασεισμών στην περιοχή, με το δεύτερο σεισμό στις 7:07 πρώτα λεπτά να μετριέται στα 4,2 Ρίχτερ. Ακολούθησαν δεκάδες ασθενείς σεισμικές δονήσεις έως και 3 Ρίχτερ. Έχουμε μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία με μεγαλύτερο μετασεισμό 4,2. Έτσι ενισχύει πάρα πολύ τώρα πια, το 10 ώρες μετά, την άποψη ότι κατά πάσα πιθανότητα ο χθεσινός ήταν ο κύριος σεισμός. Τα μικρότερα ρήγματα, τα οποία είναι όπως είναι αυτά που δώσαν χθες το 5,2, ρήγματα δηλαδή της τάξης των 4 και 5 χιλιόμετρων, είναι άγνωστα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπαν οι σεισμολόγοι στο Άξιον 24, η μετασεισμική δραστηριότητα μοιάζει φυσιολογική, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή δεν δείχνει να έχει υψηλό σεισμικό ιστορικό. Το ξέρουμε διότι καταρχήν δεν υπάρχει σεισμικό ιστορικό, που έχουμε μεγάλο σεισμό στην περιοχή αυτή, μιλάμε για πάνω από 6. Η επιφάνεια την οποία καλύπτουν οι μετασεισμοί έχει μία έκταση η οποία δεν μας παραπέμπει σε πιθανότητα ενεργοποίησης ενός μεγαλύτερου σε διαστάσεις ρήγματος, άρα αφήνει πολύ μικρή πιθανότητα για ισχυρότερο σεισμό. Σε ένα άγνωστο μέχρι στιγμής υποθαλάσσιο ρήγμα αποδίδουν οι ειδικοί τον ισχυρό σεισμό στη Χαλκιδική. Βασιλικά Χαλκιδικής κλπ. Υπάρχει μια περιοχή περίπου 30-40 χιλιόμετρα που δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ρήγμα. Έτσι λοιπόν βρίσκουν την ευκαιρία εντός εισαγωγικών αυτά τα μικρά ρήγματα των μήκους 4-5 χιλιόμετρων να εκτονώνουν μέρος της αποθηκευμένης ενέργειας με μεγέθη, με σεισμούς των μεγεθών κοντά στο 5. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν προσεκτικά το φαινόμενο και δεν εφησυχάζουν, καθώς ακόμα δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξή του. Περνάμε στην ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 20χρονος Άκης άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα στο Αγρίνιο. Περικλή Πατσούρη, συγγενείς και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο παλικάρι, ενώ θέλω να μας πεις και για την αδελφή του θύματος που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Έτσι ακριβώς, Ιωάννα. Η Χαριτίνη, 17χρονη, έχει δώσει το δικό της αγώνα γενικότερα στο στίβο και έχει βγει νικήτρια και περιμένουμε να βγει νικήτρια και από τη ΜΕΘ Αγρινίου που ήδη διανύει δεύτερο 24ωρο. Όλοι ευελπιστούμε σε ένα θαύμα. Ευελπιστούμε τα πράγματα να είναι αρκετά καλύτερα τις επόμενες ώρες, γιατί έχει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Τελευταία του κατοικία οδηγείται αυτή τη στιγμή ο 20χρονος αδερφός της, ο μεγαλύτερος από τα αδέρφια Άκης, που άλλωστε είπε εσύ νωρίτερα ότι έφυγε από τη ζωή βράδυ Σαββάτου, ακριβώς σε 9 εκεί, στη διασταύρωση Καρμανιόλα. Το λέμε αυτό, Ιωάννα, γιατί έχουν συμβεί και άλλα τροχαία δυστυχήματα εκεί πέρα, δυστυχώς. Και να πούμε ότι έγινε στις 12 η ώρα η κηδεία του στην Παναγία, εκεί στην Λεύκα Αγρινίου. Mm-hmm. Και δυστυχώς τα πράγματα ήταν αρκετά δυσάρεστα για όλους τους συγγενείς και φίλους που παραδέχθηκαν στην τελευταία του κατοικία. Κουράγιο σε αυτή τη χαροκαμένη μάνα, θα πω εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια Quincy Jones, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς παραγωγούς. Στην πολυετή καριέρα του είχε συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Michael Jackson, ο Frank Sinatra, η Aretha Franklin, αλλά και πολύ ακόμα Εμμανουέλα Τσουδερού. Ιώνα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οικογένειας, ο Quincy Jones, ο μουσικός παραγωγός Thrillos, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στην περιοχή Bel Air στο Los Angeles. Ο Jones έφτασε στην κορυφή κατακτώντας τον τίτλο ενός από τους πρώτους μαύρους παραγωγούς που πέτυχαν στο Hollywood, ενώ ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή ενός από τους πιο γνωστούς δίσκου του εμβληματικού Έλληνα συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο Το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Ο Jones έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με τα άλμπουμ Off the Wall, Thriller και Bad του Michael Jackson, ενώ έκανε παραγωγές
για τον Φρανκ Σινάτρα, την Αρίδα Φράγκλιν και την Ντόνα Σάμερ μεταξύ πολλών. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της καριέρας του, ίδρυσε εταιρεία τηλεοπτικής παραγωγής, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία με την σειρά The Fresh Prince of Bel-Air, στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστούσε και ο γνωστός ηθοποιός Will Smith. Ο Quincy Jones είχε συνολικά 28 βραβεία Grammy, είχε 80 υποψηφιότητες, ενώ είχε ανακηρυχθεί από το περιοδικό The Time ως ο πιο επιδραστικός μουσικός της jazz και τον 20ο αιώνα. Να πούμε τέλος πως είχε και την επιμέλεια του All Star δίσκου We Are The World. Αυτό φιλανθρωπικού... το ακούμε τώρα, Εμμανουέλα. Ναι, ναι. Ακριβώς, του φιλανθρωπικού ύμνου δηλαδή, του 1985 για την Αφρική. Ήταν κορυφαίος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει τέλος, κυρίες και κύριοι, ανίποτη τραγωδία στην Ισπανία. Η μαύρη λίστα μεγαλώνει με τουλάχιστον 217 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες. Βάσο Μητρομάρα, είδαμε και την επίθεση που δέχθηκε από τους ταλαιπωρημένους πολίτες ο βασιλιάς Φελίπε. Γνώριζε ότι θα υπήρχαν διαμαρτυρίες, αλλά παρόλα αυτά επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, Ιωάννα, πριν την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους, εργαζόμενοι στη βασιλική οικογένεια είχαν βρεθεί στην περιοχή για να κάνουν κατόπτευση του χώρου. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, βασιλιάς Φελίπε είχε προειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο επεισοδίων, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε και πραγματοποίησε τελικά την επίσκεψη, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και στα πλάνα. Και μάλιστα, Ιώνα, παρά το γεγονός ότι εξεγρωμένοι κάτοικοι της Βαλένθια άρχισαν να πετούν αντικείμενα και λάσπη προς το μέρος τους, ευνηδιάζοντας τους άνδρες της ασφάλειας που πιάστηκαν εντελώς απροετοίμαστοι, τόσο ο βασιλιάς Φελίπε όσο και η βασίλισσα Λετίθια δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, συνομίλησαν με τους πλημμυροπαθείς, ενώ υπήρξαν και στιγμιότυπα με την βασίλισσα Λετίθια να αγκαλιάζει τον κόσμο που έκλαιγε γοερά. Ωστόσο, άλλα ισπανικά μέσα μεταδίδουν ότι παρά τα επεισόδια, το βασιλικό ζεύγος θέλει να βρεθεί εκ νέου στις πληγήσεις από την κακοκαιρία αντάνα περιοχές. Η οργή είναι μεγάλη των Ισπανών για τις φωνικές αυτές πλημμύρες, που δεν είχαν ενημερωθεί κιόλας, Βάσο Μητρομάρα, να θυμίσουμε ότι θα χτυπήσει την περιοχή τους ένα τόσο ισχυρό φαινόμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της Ιρανής φοιτητρίας που έμεινε με τα εσώρουχά της έξω από το πανεπιστήμιο που φυτά στην Τεχεράνη το Σάββατο ως ένδειξη διαμαρτυρίας στους αυστηρούς κανόνες που έχει επιβάλει η αστυνομία ηθών. Σπυρό Μουζακίτη, η φοιτήτρια σύμβολο, συνελήφθη, αλλά έκτοτε δεν γνωρίζουμε που ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι, Ιωάννα. Πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα είναι τις τελευταίες ώρες. Στη νεαρή φοιτήτρια Αχούντα Ριέι από το Ιράν, η οποία τόλμησε να γδυθεί και να μείνει με τα εσώρουχα ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στο αυστηρό Ισλαμικό κώδικα ενδυμασίας της χώρας. Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη γυναίκα να περπατά με τα εσώρουχά της σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ενώ στη συνέχεια αστυνομικοί φαίνονται να τη συλλαμβάνουν με τη βία. Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό έλαβε χώρα αφού η κοπέλα φαίνεται να είχε αντιπαράθεση με μέλη παραστρατιωτικής δύναμης του Ιράν, επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ. Η τύχη της κοπέλας αγνοείται, ενώ η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τις ιρανικές αρχές να την απελευθερώσουν άμεσα και άνευ όρων, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Επιστρέφουμε τώρα στις Αμερικανικές εκλογές. Τα τελευταία τους χαρτιά παίζουν οι δύο μονομάχοι λίγες ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν σαφές προβάδισμα σε κανέναν από τους δύο, Χάρις και Τραμπ με στοχευμένες περιοδίες και επισκέψεις προσδοκούν να κερδίσουν τις ψήφους συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, έτσι ώστε να γύρει η πλάστιγκα της εκλογικής αναμέτρησης προς το μέρος τους. Λίγα 24 ώρα πριν από τις κρισιμότερες εκλογές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά, στοχεύοντας τις κοινωνικές ομάδες που θα κρίνουν τον νικητή. Χάρις και Τραμπ επιδιώκουν να κερδίσουν την ψήφο της μεσαίας τάξης. At the core of Harris's proposal is a continuation of the Biden administration's promise that no one making less than $400,000 a year would have their taxes go up at all. That's a key part of Harris's tax proposal. Η Χάρις υποσχέθηκε μείωση της φορολογίας της μεσαίας τάξης. Will be my focus every single day as president. I will give a middle class tax cut to over 100 million Americans. I will enact the first ever federal ban on corporate price gouging on groceries. Fight to make sure that hardworking Americans can actually afford a place to live.
Οι Αφροαμερικανοί αποτελούν το 1 τρίτο των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ και αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Πολλοί παραμένουν παραδοσιακά πιστοί στους Δημοκρατικούς. Δεν λείπουν όμως και οι διαρροές. Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως είναι απαράδεκτο για τους Αφροαμερικανούς να ψηφίσουν Τραμπ. Has a history of denigrating you because you think that's a sign of strength. Βαρόμετρο για τον νικητή των εκλογών αποτελούν και οι Λατινοαμερικάνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι ωστόσο ιστορικά δεν είναι εύκολο να πιστούν να προσέλθουν στις κάλπες. In a year where the presidential race is neck and neck, undecided Latino voters could play a major role in key swing states if Harris and Trump can convince them to vote at all. Στην προεκλογική περίοδο, η πλευρά των Δημοκρατικών έδωσε μεγάλη έμφαση στα συνδικάτα εργαζομένων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε σε σωματείο ξυλουργών στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Three days till election day, and the stakes couldn't be higher. The choice couldn't be clearer. A lot of politicians have trouble saying the word union, but I'm not one of them. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η μάχη για το εισιτήριο στον Λευκό Οίκο, με όλες τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν απόλυτο ντέρμπι. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τη Μαρία Μιχερίνα. Όλα τα νέα της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Εύη Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.